Με ιδιαίτερα επικριτικό ύφος σχολιάζει ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δήμο Βόλου Γιώργος Μουλάς στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας των 5 Δημάρχων για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κοινωνική πολιτική. Ο κ. Μουλάς επισημαίνει ότι μερικοί από τους 5 Δημάρχους διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του Καλλικράτη, ενώ όπως προσθέτει, έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων στους Δήμους τους. Εάν σήμερα βλέπουν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, έχουν βαρύτερες ευθύνες, διότι ήταν οι εμπνευστές και από αυτούς τους ανθρώπους που υλοποιήσανε τον Καλλικράτη και μάλιστα και την κυβερνητική πολιτική τα δύο πρώτα χρόνια της λιτότητας που ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη ενός δικτύου, δηλαδή ενός υποσυνόλου μέσα στο μεγάλο σύνολο που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι σαν να λέμε ότι εμείς οι πέντε θα λύσουμε το θέμα το δικό μας και οι υπόλοιποι 300 δήμοι της χώρας δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δήμο Βόλου χαρακτηρίζει προεκλογική φιέστα τις διήμερες εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας των 5. Ήταν μια καθαρά προεκλογική φιέστα, όπως το χαρακτήρισα, που σκοπό είχε να δείξει, να παραπλανήσει τους πολίτες ότι κάτι συμβαίνει, κάτι ετοιμάζεται, μια καινούργια πρόταση, ενώ στην ουσία υπήρξε ένα αναμάσιμα παλαιών πολιτικών και αγγυλωμένων θέσεων, χωρίς να υπάρχει κάτι, μια προοπτική που να δείχνει ότι κάτι καλό θα προκύψει. Εξάλλου η εμπειρία μας μέχρι σήμερα από τους εν λόγω δημάρχους, συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου Βόλου, είναι πάρα πολύ πικρή στον τομέα τον κοινωνικό, όπου υπήρξε μια ανάλγητη στάση την οποία έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως.